Λοιπόν, μάγκες μου, καλημέρα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Έχει βγει για κυκλοφορία ένα βίντεο και επειδή έχω δει μια θύελλα αντιδράσεων την οποία δεν μπορώ να την καταλάβω, θα πω 5 πράγματα να απαντήσω σε όλους εσάς εκεί πέρα μαζικά, γιατί ούτε μπορώ να απαντάω σε όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε, ούτε μπορώ να απαντάω σε comments και μαλακίες τα οποία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πριν 2 μέρες, εγώ τραγουδούσα σε ένα νυχτερινό κέντρο για να βγάλω το μεροκάματό μου. Εντάξει. Τραγουδώντας εκεί, ήταν ένας τύπος που την είχε δει αλλιώς τη φάση, ρε παιδιά. Εντάξει. Και την ώρα που τραγουδάω, μου πετάει ένα παγάκι. Τον κοιτάω γιατί ξέρω από πού ήρθε, τον είδα τυχαία ότι ήταν αυτός. Και τον κοιτάω και με κοιτάει και με ειρωνεύεται, με χλεβάζει. Μετά από λίγο ξαναέρχεται ένα παγάκι, από τον ίδιο. Κατεβάζω το μικρόφωνο και του λέω κόφτο. Και μετά από λίγο ξαναέρχεται ένα παγάκι, μου περνάει ξεστά από τη μούρη. Τέλος πάντων, μου στέλνει το παγάκι και γυρνάω, το κοιτάω και είναι με τους φίλους εκεί. Γελάνε ηρωνικά και μου κάνουν κάτι σχέδια με τα χέρια. Και γυρνάω και του λέω: έλα λίγο να σου πω, του λέω, φίλε. Του λέω: τι είναι αυτό που κάνεις, του λέω, γιατί χαλάς το πάρτι, γιατί χαλάς τη δουλειά μου. Είναι μαγιά, του λέω, αυτό, για να καταλάβω, του λέω. Και γυρνάει και μου απαντάει: ναι, είμαι μάγκας, μου λέει. Με ένα ηλίθιο γελάκι στη μούρη, γιατί και καλά, χαχά, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και μετά έγινε ό,τι είδατε στο βίντεο. Σε πρώτη φάση δεν σέβεται τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους που έχουν έρθει στο μαγαζί για να περάσουν καλά και έχουν δώσει και αυτοί τα λεφτά τους. Σε δεύτερη φάση δεν σέβεται μένα που έχω έρθει να βγάλω το μεροκάματό μου και σε τρίτη φάση δεν σέβεται τους γονείς του για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δείχνει τι ανατροφή έχει και δεύτερον ότι αυτοί οι άνθρωποι του δώσαν 5-10 φραγκάκια να βγει να περάσει ωραία με τους φίλους του που αυτοί μπορεί να γαμιούνται όλη μέρα στη δουλειά για να τα βγάλουν αυτά τα λεφτά και αυτός έρχεται εκεί πέρα και κάνει το μάγκα. Εντάξει, μέχρι εδώ. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Και για εσάς όλους τους ιντερνετικούς δικαστές, κάτω από τα δημοσιεύματα που πετάτε χολή και τα comments βροχή, σας κάνω μια ερώτηση. Άμα έρχομουν εγώ στη δουλειά σας και σας πέταγα μία φορά πράγματα, δύο φορές πράγματα, τρεις φορές πράγματα, θα ήταν εντάξει? Ας το πάω λίγο παραπέρα. Αν εγώ πήγαινα στη δουλειά των γονιών αυτού του παιδιού και τους πέταγα μία φορά πράγματα, δύο φορές πράγματα, τρεις φορές πράγματα, θα ήμουνα μάγκας? Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, ελπίζω οι περισσότεροι από εσάς να καταλάβανε 5 πράγματα από αυτά που είπα και να συνεννοηθήκαμε. Για τους υπόλοιπους δεν θα μπορέσουμε. Να είστε πάντα καλά, καλή συνέχεια. Το νου σας.